μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2017. Τα βραβεία που για δεύτερη χρονιά διοργανώνει το Health Daily της Μπούσιας Communications με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τις συνέργειες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών βεβαίως του κλάδου της υγείας. Η απόψινή βραδιά, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί μια γιορτή για τον κλάδο της υγείας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ και μας θυμάτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς καταρχάς της απόψινής μας εκδήλωσης, το μεγάλο χορηγό Vianex και τους χορηγούς Αφιντέα και Ευρωκλινική. Στο σημείο αυτό θα καλέσω στη σκηνή εκ μέρους του Health Daily και της Μπούσιας Communications την κυρία Έλις Βάρνα. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Health Daily και της Μπούσιας Communications, έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω στην τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2017. Πριν από ένα χρόνο, συμπτωματικά την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο, μετά τη λήξη της τελετής της πρώτης διοργάνωσης, ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής μας ανέφερε πόσο εντυπωσιάστηκε από το πόσο πολλές είναι οι αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται σε όλο το φάσμα της υγείας, αρκετές εκ των οποίων δεν του είναι τα γνωστές, παρότι ασχολείται καθημερινά με το χώρο. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των Healthcare Business Awards. Να αναδείξουν, να κάνουν γνωστές τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται από όλους τους stakeholders της υγείας. Το μήνυμα της απόψινής βραδιάς είναι αισιόδοξο. Ακόμη και στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, στο χώρο της υγείας που όλοι γνωρίζουμε πόσο έχει πληγεί, υπάρχουν ασθενείς που ξεπερνούν το προσωπικό τους πρόβλημα και αγωνίζονται μέσα από τους συλλόγους για να στηρίξουν τους συνασθενείς τους. Υπάρχουν γιατροί και διευθυντές κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία που αντιμετωπίζοντας τεράστιο όγκο περιστατικών υπερβαίνουν αυτόν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Υπάρχουν καθηγητές και ερευνητές στα ελληνικά πανεπιστήμια που διεξάγουν σημαντική έρευνα προς όφελος των ασθενών. Υπάρχουν επιχειρήσεις που σε αυτό το περιβάλλον συνεχίζουν να αναπτύσσονται, προσφέρουν θέσεις εργασίας, επενδύουν στην καινοτομία για να κάνουν προσβάσιμες νέες θεραπείες, υλοποιούν μεγάλα προγράμματα στήριξης των ασθενών. Αυτές τις καλές πρακτικές αναδεικνύουμε και βραβεύουμε στα βραβεία μας. Αυτές τις καλές πρακτικές προσπαθούμε να προβάλλουμε εδώ και 7 χρόνια στο Health Daily. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα 23 μέλη της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων για την τιμή που μας έκαναν να αποδεχθούν την πρόσκλησή μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, κ. Νίκο Βέτα, ο οποίος για δεύτερη συνεχή χρονιά μας τίμησε αναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου και συντόνισε αποτελεσματικά τη διαδικασία αξιολόγησης, τον οποίο και καλώ στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ που είστε απόψε εδώ. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, τα εκλεκτά μέλη της Επιτροπής, όλους τους υποψήφιους και όλους εσάς. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μόνο τρεις σκέψεις σε σχέση με την απόψινή εκδήλωση και στη συνέχεια να περάσουμε στο κυρίως θέμα. Η ελληνική οικονομία αλλά και η χώρα ολόκληρη περνάει και κατά πόσο φαίνεται θα εξακολουθεί να περνάει και στα επόμενα χρόνια μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Έχοντας χάσει όχι μόνο το 1/4 του εισοδήματος, του ετήσιου εισοδήματος, αλλά πάνω και από το 1/3, ίσως και το 1/2 του συνολικού πλούτου των αποταμιεύσεων, η χώρα ουσιαστικά προσπαθεί να αποφασίσει αν θα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να μείνει εκεί που είναι, ανάμεσα στις κορυφαίες 25-30 πιο πλούσιες χώρες, ή θα συνεχίσει να κατρακυλάει. Όσον αφορά το χώρο της υγείας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς μια οικονομία με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας θα μπορέσει εν τέλει να αναπτυχθεί, χωρίς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, αλλά και να βάλει τάξη στον συγκεκριμένο χώρο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία χώρα που μπορώ να σκεφτώ, από τις πιο πλούσιες, από την Ελβετία και την Αμερική, μέχρι οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής,
οι οποίες δεν βάζουν το χώρο της υγείας ως προτεραιότητα. Για δύο τουλάχιστον λόγους. Ένα τεράστιο κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και της ιδιωτικής δαπάνης κατευθύνεται και θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο στο χώρο της υγείας. Και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας κατευθύνεται και πρέπει να κατευθύνεται εκεί. Αυτή θα είναι η τάση στο ορατό μέλλον διεθνώς. Όσον αφορά τη χώρα μας, έχουμε ακόμη τεράστιες προκλήσεις. Για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, η κατεύθυνση πρέπει να είναι σαφής. Οι λέξεις ίσως έχουν χάσει από τη χρήση το νόημά τους, αλλά αυτές είναι. Χρειάζεται περισσότερη καινοτομία και περισσότερη εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια σημαίνει προϊόντα τα οποία είναι επαρκώς καινοτόμα και ανταγωνιστικά, γιατί εφόσον πρέπει να εισάγουμε φάρμακα, πρέπει να εξάγουμε φάρμακα, υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Αλλά ειδικότερα όσον αφορά το δημόσιο τομέα της υγείας, διότι δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα χωρίς αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται, το βαθμό αυτονομίας, σε ποιο βαθμό δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα κρατικό σύστημα ή ως ένα ευρύτερα δημόσιο σύστημα. Αυτό το ερώτημα υπάρχει όχι μόνο για την υγεία, αλλά υπάρχει ακόμη και για το χώρο της εκπαίδευσης. Τελειώνω με ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αφορά το ότι υπάρχουν σήμερα ανάμεσά μας πάρα πολλοί βραβευόμενοι. Η έννοια των βραβείων έχει να κάνει με επιλογή. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Και επειδή στην πορεία, στο να αναπτυχθεί μια οικονομία αλλά και μια κοινωνία, από τη φύση δεν είναι δυνατόν όλοι να ανέβουν ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και ανταμοιβές. Εάν όλοι φορολογούνται στο 100% του εισοδήματός τους, κανένας δεν θα προσπαθήσει. Αν οι καλοί ερευνητές δεν ανταμείβονται, δεν θα έχουν κίνητρο να προσπαθήσουν. Με αυτήν την έννοια, αντιλαμβάνονται και τα βραβεία τα σημερινά ως αυτά τα οποία θα επιβραβεύσουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές, βασική έρευνα, η οποία συνήθως δεν βραβεύεται για ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν επί δεκαετίες σε ένα σκοτεινό εργαστήριο, δεν τους βλέπει το φως του ήλιου, αλλά παρόλα αυτά σώζουν ζωές. Και επίσης ανθρώπους οι οποίοι, ακόμη και αν δεν έχουν το κέρδος ως σκοπό, βοηθούν τους συνανθρώπους τους. Διότι πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, δεν νοείται σε μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει έλλειμμα υπηρεσιών υγείας για κανέναν. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι τώρα περνάμε στην ουσία. Σας ευχαριστώ, κύριε Βέτα. Θα μείνετε μαζί μας. Κύριε Βέτα, θα σας ξανακαλέσω και θα σας κρατήσουμε εδώ, γιατί θα ξεκινήσουμε μαζί τις απονομές των τιμητικών βραβείων και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τιμητικό βραβείο. Θα δώσουμε βραβεία, όπως αποφάσισε η Κριτική Επιτροπή, σε τρεις ανθρώπους οι οποίοι, αν και δεν δραστηριοποιούνται ή μάλλον δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς, έχουν προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο στο χώρο της υγείας. Πρώτο λοιπόν τιμητικό βραβείο απονέμεται. Το πρώτο τιμητικό βραβείο μας αποδίδεται σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τον πρόεδρο και ιδρυτή της ΕΛΠΕΝ, Δημήτρη Πενταφράγκα. Ο Δημήτρης Πενταφράγκας δεν είναι μόνο ένας ξεχωριστός επιχειρηματίας που διακρίθηκε για την πρωτοπορία και το επαγγελματικό του ήθος. Είναι ο άνθρωπος που έχει συνεισφέρει, ακούστε το αυτό, εδώ και μισό αιώνα στην προώθηση της φαρμακευτικής έρευνας και της καινοτομίας. Είναι ένας εφευρέτης διεθνούς βεβαίως επίπεδου, που χάρη στις καινοτόμες συσκευές του έχει βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς με άσθημα και πνευμονοπάθεια σε όλο τον κόσμο, με μία πατέντα ευρεσιτεχνία σε περισσότερες από 100 χώρες αυτή τη στιγμή. Η εταιρεία του, η ΕΛΠΕΝ, ήταν και συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους και πρωτοπόρους πυλώνες ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, και βεβαίως συνεισφέρει ενεργά στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Χάρη στον Δημήτρη Πενταφράγκα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μεγάλωσε και ανοίχτηκε τόσο στο εξωτερικό, φέροντας πολύτιμα έσοδα και θέσεις εργασίας, που τόσο, όπως όλοι ξέρουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Κατανοούμε ότι ο κύριος Πενταφράγκας δεν μπορούσε να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, παρότι θα το ήθελε πολύ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Οπότε το βραβείο θα παραλάβει εκ μέρους του ο σύμβουλος διοίκησης της ΕΛΠΕΝ και επί χρόνια στενός του συνεργάτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.
λόγια από τον κύριο Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ να πάρω το βραβείο, το Award Life Accomplishment. Είναι πολύ σημαντικό για τον πρόεδρό μας της ΕΛΠΕΝ, τον Δημήτριο Πεταφράγκα. Το βραβείο αυτό θεωρώ ότι ανήκει σε κάποιο βαθμό και στην εκλειπούσα σύζυγό του, Ελένη, η οποία ήταν, μέχρι που έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο, πάντα κοντά του, προσφέροντας την αγάπη της, τη συμπαράστασή της και την παρουσία της. Την αέναη παρουσία της, τη συνεχή παρουσία της. Και προσέφερε και το όνομα στην εταιρεία μας, ΕΛΠΕΝ, Ελένη Πεταφράγκα. Ο Δημήτρης Πεταφράγκας ήταν ένας ακρίτας από το φυλάκιο Ορεστιάδας, που είχε όνειρο από μικρός, ως φαρμακοποιός, να κάνει μια φαρμακευτική που να είναι εφάμελη των καλύτερων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιριών. 52 χρόνια μετά από εκείνη την εποχή που ξεκίνησε η εταιρεία μας, το 65, κοιτάζουμε πίσω και δίπλα μας και βλέπουμε ότι το έχει καταφέρει αυτό η εταιρεία με τις εγκαταστάσεις της, με τις επιτυχίες της, για τις οποίες φυσικά δεν θα μιλήσω αυτή την ώρα. Θεωρώ ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία στην πορεία του ανδρός αυτού ήταν ότι αυτό που μας έλεγε, και δεν το καταλαβαίναμε τότε, ήταν «αγάπα την εργασία σου, αγαπάς τον άνθρωπό σου». Μας έκανε, εμάς που είμαστε πολλά χρόνια μαζί του, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι μέσα από την αγάπη της εταιρείας να είμαστε σε θέση να αγαπάμε και να προσφέρουμε στους συνανθρωπούς μας. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, ο οργανωτές, για τη βράβευση. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Και μακάρι να υπάρχουν, όπως υπάρχουν οι εταιρείες που συνεισφέρουν και δίνουν ελπίδα στη χώρα, να υπάρχουν και οι εταιρείες που θα βραβεύουν αυτούς που προσφέρουν στην χώρα. Να είστε πάντα όλοι πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο βραβείο τώρα, τιμητικό βραβείο. Οι επιφανείς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού αποτελούν σε κάθε περίπτωση φάρο ελπίδας και σημείο αναφοράς για όλους εμάς στην Ελλάδα. Οι Έλληνες της Διασποράς καινοτομούν και διακρίνονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Μεταξύ των κορυφαίων είναι αναμφισβήτητα η ιατρική. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε ανάμεσά μας έναν επιφανή Έλληνα που έχει συμβάλει όσο ελάχιστη στην προαγωγή της παγκόσμιας ψυχικής υγείας. Πρόκειται για τον Νίκανδρο Μπούρα, ομότιμο καθηγητή της ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του King's College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου. Ο Νίκανδρος Μπούρας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, από το 1974 ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Υπήρξε από τους προτεργάτες ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Βρετανία και των προγραμμάτων αποασυλοποίησης και ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Το κλινικό, ερευνητικό, διδακτικό και ακαδηματικό του έργο είναι ευρύτατο, φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια είναι διευθυντής του Monsley International και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Dentalus Trust. Συμμετέχοντας όλα αυτά τα χρόνια σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, ανέπτυξε παράλληλα έντονη κοινωνική και πολιτισμική δράση στον ελληνισμό της Διασποράς. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και ο πρώτος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ελληνικής Βιοιατρικής Ένωσης που συνεχίζει τη δράση της για 25 ολόκληρα χρόνια. Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Νίκανδρο Μπούρα να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμότατα το Busias Communication, καθώς επίσης και την Κριτική Επιτροπή, για αυτή την τιμητική διάκριση, την οποία θεωρώ αναγνώριση στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ψυχιατρικής. Η ψυχική υγεία και η ψυχιατρική αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις στην εποχή μας.
Υπολογίζεται ότι περίπου 48% του πληθυσμού, σε ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται, θα αντιμετωπίσουν σε κάποια φάση της ζωής τους κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Παρά το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος αυτού, υπάρχει ακόμη παγκοσμίως ένα θεραπευτικό κενό. Ακόμη και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, περίπου το 65% των ατόμων που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα δεν λαμβάνουν θεραπεία. Ανάλογα ποσοστά υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, είναι ακόμη μεγαλύτερα. Οι επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, για την οικονομία και την κοινωνία είναι εντυπωσιακές. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατακλυσμικών κοινωνικών αλλαγών και οι συνέπειες στην ψυχική υγεία είναι προφανείς, με προεξάρχουσες στην κατάθλιψη και την αύξηση των αυτοκτονιών. Στην τελευταία συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συμπεριελήφθη για πρώτη φορά η ψυχική υγεία στους αναπτυξιακούς στόχους μέχρι το 2030. Ελπίζω ότι αυτή η ανάπτυξη, αυτή η δημιουργία θα συμβάλλει στην καλύτερη πρόληψη των θεμάτων ψυχικής υγείας. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή βραδιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπούρα. Τώρα, τρίτο τιμητικό βραβείο και τελευταίο. Η αξία της ανθρώπινης ζωής αποκτά, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, την ύψιστη σημασία στην επίγουσα ιατρική, κυρίες και κύριοι. Οι διασώστες είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν για χιλιάδες ανθρώπους αυτό που λέμε το χέρι του Θεού στην κρίσιμη στιγμή, στη δύσκολη ώρα. Οι άνθρωποι που ρίχνονται με αυταπάρνηση σε σπίτια ρημαγμένα από σεισμούς και πλημμύρες, που βγάζουν ανθρώπους από συντρίμια αυτοκινήτων στην άσφαλτο, που πετούν μέσα στη νύχτα με ελικόπτερα δίπλα στους ασθενείς, που έχουν ξεγεννήσει μωρά στο δρόμο, αλλά και που έχουν κρατήσει το χέρι σε ανθρώπους που τελικά δεν τα έχουν καταφέρει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν το επιθυμείτε, να σηκωθούμε συμβολικά όρθιοι και να χειροκροτήσουμε δυνατά, αποδίδοντας τιμή στους διασώστες μας, μέσα από το πρόσωπο του Κυριάκου Σιδηρόπουλου, επικεφαλής της Μονάδας Μοτοσυκλετιστών Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ένα διασώστη με εμπειρία 30 ετών που συμβολίζει όλα όσα αναφέραμε. Λόγια, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστήσω την εταιρεία, την διοργανώτρια, τα μέλη της Επιτροπής και τους χορηγούς για την ιδιαίτερα τιμητική βραδιά για μένα. Εφόσον μου δίνετε η δυνατότητα να πω δύο λόγια, θα ήθελα να γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να κάνω μια αναφορά στους εκπαιδευτές μου. Επιστήμονες καταξιωμένους και ιδιαίτερα ευφυείς ανθρώπους που αντί άλλης σταδιοδρομίας επέλεξαν να μείνουν στην επίγουσα ιατρική και να φέρουν στην Ελλάδα αυτό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αυτοί συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, γιατί ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί 100%. Τους θυμάμαι περισσότερο όχι για τις γνώσεις και για τις γνώσεις, αλλά περισσότερο για το μικρόβιο που μου μετέδωσαν, αυτό που κρατάει κάποιον υγειονομικό στην πρώτη γραμμή για 28 χρόνια τώρα, και μάλιστα εξωνοσοκομιακά, προνοσοκομιακά για την ακρίβεια. Και μία αναφορά θέλω να κάνω στους νέους συναδέλφους αυτούς, κάποιους από αυτούς, που θα μας αντικαταστήσουν και έχουν το ίδιο μικρόβιο και η αγάπη τους για το αντικείμενο δεν τους επιτρέπει να μεμψιμηρούν και να γκρινιάζουν για τις κακές αμοιβές και τις κακές συνθήκες εργασίας. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη βραδιά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Και θα ήθελα, πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, για να το πούμε έτσι, των βραβείων μας, να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Γιώργιο Γιαννόπουλο, για έναν σύντομο χαιρετισμό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους εσάς που η δράση σας μας βοηθάει εμάς να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες και τις διεκδικήσεις που βοηθάνε την πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας, σε υπηρεσίες υγείας και στις καινοτομίες στη φαρμακευτική αγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρούμε τον κύριο Γιαννόπουλο και στη συνέχεια για απονομές. Ελάτε τώρα να περάσουμε στις απονομές στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων μετά τα τιμητικά. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσω λίγο για τη διαδικασία των απονομών. Όπως σας έχουν ήδη ενημερώσει από τη διοργάνωση, εγώ θα ανακοινώνω την εταιρεία, το βραβείο και την εταιρεία βεβαίως που κερδίζει. Οι παραλήπτες του κάθε βραβείου θα βρίσκονται ήδη στη σκηνή την ώρα της ανακοίνωσης, θα έχετε ενημερωθεί. Θα σας έχουν ανεβάσει στη σκηνή άτομα της διοργάνωσης. Ανεβαίνετε εδώ, στο κέντρο της σκηνής, παραλαμβάνετε από τον απονεμητή το βραβείο σας. Ο φωτογράφος θα βγάζει την απαραίτητη φωτογραφία που θα μας μείνει κιόλας και θα κατεβαίνετε από τη σκηνή. Μόνο τα gold βραβεία για οικονομία χρόνου θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμούν, να πούν μία κουβέντα. Παρακαλώ πολύ σύντομα, προκειμένου να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Πρώτη κατηγορία, σύλλογοι ασθενών. Ξεκινάμε λοιπόν με τους συλλόγους. Είναι πρώτα τα βραβεία αυτά, καθώς οι ασθενείς, όπως και να έχει, αποτελούν το επίκεντρο όλων των προσπαθειών που κάνετε όλοι σας στο χώρο της υγείας και είναι πολύ σημαντικά, γιατί επιβραβεύουν τις προσπάθειες των συλλόγων που στοχεύουν στην ενημέρωση των ασθενών μελών τους σχετικά με τα δικαιώματά τους βεβαίως, την πρόσβασή τους στις κατάλληλες παροχές υγείας και την εκπαίδευσή τους βεβαίως σχετικά με την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αντιμετώπιση της πάθησής τους. Για την απονομή του πρώτου βραβείου στους Συλλόγους Ασθενών, θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής υγείας αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασχοληθεί σε ερευνητικό επίπεδο με το ρόλο των ασθενών στις πολιτικές υγείας. Πάρα πολύ. Κατηγορία λοιπόν. Δράσεις υποστήριξης εκπαίδευσης μελών. Bronze βραβείο κερδίζει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Αργολίδας η Αλληλεγγύη. Παραλαμβάνει κυρία Μάρο Γέμελα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια. Λίγο στο κέντρο της σκηνής παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεμέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Bronze βραβείο επίσης κερδίζει ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης για το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Ελάτε να συναποφασίσουμε». Παραλαμβάνει πρόεδρος η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη. Συγχαρητήρια, κυρία Κουτσογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα ακόμη bronze βραβείο, το οποίο κερδίζει το Άγγιγμα Ζωής για τις δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης ογκολογικών ασθενειών σε απομακρυσμένες περιοχές. Παραλαμβάνει κυρία Χριστίνα Νομικού, πρόεδρος και ιδρυτικό βεβαίως μέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Πάμε να περάσουμε σιγά-σιγά στα Silver και Gold βραβεία. Για την απονομή αυτών των βραβείων, για τις δράσεις ενημέρωσης εκπαίδευσης των μελών, θα καλέσω στη σκηνή τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, Βουλευτή Επικρατείας και Τομεάρχη Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας απευθύνω και την
τις ευχές για καλή επιτυχία από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη για την διοργάνωση, την πολύ σπουδαία αυτή διοργάνωση, και να πω ότι οι Σύλλογοι Ασθενών είναι για τη Νέα Δημοκρατία μια σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση του προγράμματός μας, του κυβερνητικού προγράμματος. Έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο δημόσιας διαβούλευσης με πάρα πολλούς συλλόγους τους ασθενών και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα και αυτά που έχουμε αποκομίσει είναι πολύ σπουδαία και θα αποτυπωθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Silver βραβείο που κερδίζει η Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Κλήρυνσης Κατά Πλάκας για το πρόγραμμα Συνηγορία για τη Κλήρυνση Κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα. Παραλαμβάνουν η κυρία Μαργαρίτα Καραγιώργου, η πρόεδρος, και η κυρία Μαρίνα Ζεκάκου, αντιπρόεδρος. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα ακόμη Silver βραβείο για τη συνέχεια που κερδίζει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών για το θεραπευτικό πρόγραμμα χορού για τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων και την πρόληψη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Παραλαμβάνουν η κυρία Ιωάννα Κατσούρη και ο κύριος Ανδρέας Σόλιας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Περνάμε, κύριε Οικονόμου, στο πρώτο Gold βραβείο. Όχι, μαζί μου θα το δώσετε. Εσείς θα το δώσετε το πρώτο Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στην Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων για το πρόγραμμα Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις. Παραλαμβάνει η κυρία Μαριάννα Λάμπρου Αυδελοπούλου, που είναι και η ιδρύτρια. Ευχαριστώ καταρχήν και πραγματικά είναι μια αναγνώριση σε κόπου περισσότερο από 35 χρόνια έχουμε οργανώσει την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων. Μιλάμε για 7.500 παθήσεις καταγεγραμμένες ήδη, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, το Υπουργείο Εργασίας τώρα, τέλος πάντων, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ανήκουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων Παθήσεων και επίσης στην Ένωση, στο Συμβούλιο των Ενώσεων της Ευρώπης. Δηλαδή, έχει φτάσει η χάρη μας μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα και πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μας. Δυστυχώς, οι ασθενείς μας έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Σας χρειαζόμαστε όλους του δίπλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για την απονομή του βραβείου για τις δράσεις με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη στους συλλόγους ασθενών, θα καλέσω τον Γενικό Γραμματέα και πάλι του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος λόγω του ευρέως αντικειμένου του στο Υπουργείο βρίσκεται πολύ κοντά στα θέματα των ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Για τον λόγο αυτό, νομίζω ότι η απονομή των βραβείων έχει και μια ιδιαίτερη σημασία από τον ίδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κατηγορία δράσεις με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη. Bronze βραβείο κερδίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία για τις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης της θαλασσεμίας και της δρεπανοκυταρικής νόσου. Παραλαμβάνει η κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, που είναι και αντιπρόεδρος. Πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Κύριε Γιαννόπουλε, συγχαρητήρια. Προχωράμε με το επόμενο bronze βραβείο που κερδίζει επίσης
Ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού άλμα ζωής του νομού Αχαΐας παραλαμβάνει η κυρία Κολυπέρα, που είναι πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη βλέπω, έρχεται, κύριε Γιαννόπουλε. Την εντοπίσατε, την εντοπίσατε. Ένα χειροκρότημα ακόμα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια. Μπρόνς βραβείο κερδίζει επίσης ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου νομού Καβάλας. Παραλαμβάνει ο κύριος Ξενοφών Κροκίδης, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου. Συγχαρητήρια, κύριε Κροκίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα από τα μπρόνς σε σίλβερ βραβείο, το οποίο κερδίζει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών και Γυναίκες στην Ογκολογία, η κυρία Ζωή Γραμματόγλου παραλαμβάνει, πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Ένα ακόμη silver βραβείο για να πάμε στη συνέχεια σε gold. Silver βραβείο κερδίζει ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή για το Checkpoint. Παραλαμβάνει ο κύριος Σοφοκλής Χάνος, είναι υπεύθυνος του Checkpoint. Πάμε σιγά σιγά στο Gold βραβείο, κύριε Γενικέ, το οποίο απονέμεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Θα παραλάβει ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήστος Δαραμίλας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία μας, ειδικά φέτος, να λαμβάνει ένα βραβείο και ειδικά φέτος γιατί κλείνουμε τα 20 χρόνια ύπαρξής μας με συνεχούς αγώνες και προσπάθειες για το καλό των ανθρώπων με διαβήτη στη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω την Κριτική Επιτροπή, αλλά πιο πολύ από όλους θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που όλοι μαζί, εθελοντικά, με απεριόριστο χρόνο, καταφέραμε να πετύχουμε πολλά πράγματα για τους ανθρώπους με διαβήτη στη χώρα μας και συνεχίζουμε. Ευκαιρία είναι που είναι εδώ κοντά μας και βραβευτήκαμε από τον κύριο Γιαννόπουλο. Υπάρχει ένα αίτημα που έχει σταλεί σήμερα κιόλας. Ελπίζουμε να το λάβετε υπόψη σας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Δεσμεύεστε τώρα μπροστά σε τόσο κόσμο. Θα το δείτε, το αίτημα. Από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Πάμε στην κατηγορία προσφορά στην υγεία από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες παράγουν πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο μέσω της δράσης τους για τη βελτίωση της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και επενδύουν καθημερινά με τις πράξεις τους στην αύξηση ενός διαφορετικού δείκτη από τους οικονομικούς που έχουν κυριεύσει τα τελευταία χρόνια την καθημερινότητά μας. Ενός δείκτη ανθρωπιάς, ευαισθησίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού.
Για την απονομή λοιπόν αυτών των βραβείων, έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ, αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επιτελώντας ο ίδιος καθημερινά πολύ σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο στη Μητρόπολη του και εκπροσωπώντας βεβαίως την Αποστολή, η οποία υλοποιεί πλήθος δράσεων και στον τομέα της υγείας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλά. Είναι ο πλέον κατάλληλος να επιβραβεύσει την εθελοντική προσφορά. Να τον καλέσουμε στη σκηνή. Καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή πρόσκληση να συμπεριλάβετε την Εκκλησία και την μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή στις τιμητικές παρουσίες που βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Θέλω να πω ότι ο χώρος υγείας είναι ένας χώρος ο οποίος για εμάς, για την Εκκλησία, αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει, είτε αυτός είναι βαριά ασθενής, είτε χρειάζεται μια υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής, ψυχικής μορφής, είτε στην τρίτη ηλικία, είτε σε νεαρά ηλικία, για μας αποτελεί μια προτεραιότητα και προσπαθούμε μέσα από τις πολλές δεκαετίες και από την μικρή εμπειρία που έχουμε αποκτήσει να κάνουμε ό,τι καλύτερο, πάντοτε με ενιδιοτέλεια, προσφέροντας τον άνθρωπο, χωρίς να κοιτάμε ο καθένας ποια καταγωγή έχει, τι χρώμα έχει, ποια θρησκεία έχει, παρά μόνον να προσφέρουμε στον ανθρώπινο πόνο αγάπη, φροντίδα, αυτό το οποίο λέει ο Χριστιανισμός, κηρύττει ο Χριστός μας, που είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, για την παρουσία που μας επιτρέπεται να είμαστε σήμερα εδώ και εκ μέρους όλου του επιτελείου της Αποστολής. Χαιρετίζω και εκφράζω τις ευχαριστίες μου και σας μεταφέρω και τις ευχές και την αγάπη και την πατρική ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερονήμου, ο οποίος και ενεπνεύστη τη δημιουργία της Αποστολής και με πολύ χαρά, όπως γνωρίζετε, πάντοτε και ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη συνδράμει τον άνθρωπο, τον πάσχοντα άνθρωπο. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, θα δώσουμε μαζί 4 βραβεία. Μπρόνους βραβείο λοιπόν κερδίζει το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης για το πρόγραμμα σύτησης και προώθησης υγιεινής διατροφής. Διατροφή παραλαμβάνει η κυρία Αφροδίτη Βελουδάκη, Γενική Διευθύντρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με Silver βραβείο, το οποίο κερδίζει η αντιμετώπιση παιδικού τραύματος για τη δημιουργία τμήματων επιγόντων περιστατικών και εξοπλισμό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με τα απαραίτητα μηχανήματα. Παραλαμβάνει η κυρία Ευγενία Μπουσουλέγκα, συντονίστρια προγραμμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη Silver βραβείο που κερδίζει το Καρκινάκι. Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία για τις δράσεις του. Παραλαμβάνει ο κύριος Γιάννης Λιάρος, είναι συνιδρυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Τελειώσουμε αυτή την κατηγορία, Σεβασμιότατε, με ένα Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται. Απονέμεται τώρα στους γιατρούς του κόσμου, που εγώ ούτως ή άλλως έχω και μία ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και βλέπω, όπως συμβαίνει και με όλους που είστε εδώ, πώς είναι αυτό που κάνεις να είναι η ζωή σου πραγματικά και να προσφέρεις μέσα από τα βάθη της ψυχής σου. Γιατροί του κόσμου, λοιπόν, ελληνική αντιπροσωπεία για τις κοινωνικές δομές, κοινωνικό φαρμακείο και υπνοτήριο αστέγων, παραλαμβάνουν ο κύριος Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος, και η κυρία Χαράτζιου Βάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τη Health Daily και την Κριτική Επιτροπή, πολύ περισσότερο διότι είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι
που ξέρουν το χώρο της υγείας. Τους ευχαριστούμε για αυτή τη βράβευση. Στους γιατρούς του κόσμου, 27 χρόνια, έχουμε μια πολύ απλή λογική, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην υγεία. Η ιατρική πρόσβαση είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για τους ασθενείς μας, με τον ίδιο τρόπο, είτε είναι μακριά, είτε είναι κοντά, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτό το βραβείο στους ασθενείς μας που μας εμπιστεύονται ότι πιο πολύτιμο έχουν την υγεία και την αξιοπρέπειά τους. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότητα, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη κατηγορία, Εθνική Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτά τα βραβεία, τα οποία αποτελούν αναγνώριση επί της ουσίας για τις ολοκληρωμένες στρατηγικές και εθνικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Για την απονομή των βραβείων θα καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Εμμανουήλ Παπασάβα, διοικητή των παιδιατρικών νοσοκομείων η Αγία Σοφία και βεβαίως Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού, να ανέβει παρακαλώ στη σκηνή. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις απονομές. Ξεκινάμε με ένα bronze βραβείο που κερδίζει η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για την παροχή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υγεία. Παραλαμβάνουν η κυρία Ελένη Μαυρομάτη, διοικήτρια, και ο κύριος Στυλιανός Δημητρακόπουλος, υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τους οποίους τους βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το bronze βραβείο θα πάμε σιγά σιγά στο silver βραβείο, το οποίο κερδίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τομέας Νοσηλευτικής για το πρόγραμμα με υπηρεσίες και δράσεις υγείας για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Παραλαμβάνει ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δώσουμε, κύριε διοικητά, Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για το πρόγραμμα Προσφέρουμε. Παραλαμβάνει ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Πασχάλης Αποστολίδης. Μαζί. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τους οργανωτές και την Κρητική Επιτροπή, εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και τα μέλη του, θέλαμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι το φάρμακο δεν είναι μόνο επιχειρηματικό αγαθό, αλλά και κοινωνικό αγαθό. Και με αυτή την πρωτοβουλία προσφοράς αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και στα παιδιά, με κατεύθυνση αλλά και πολύτιμη συνεισφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχω δίπλα μου, τον Αντώνη τον Αυγερινό, πήγαμε στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να δώσουμε πραγματική βοήθεια σε αυτές τις ομάδες. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Αυγερινό να πει δύο λόγια για αυτή την προσφορά που κάναμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα εδώ και 140 χρόνια, ανταποκρινόμενος άμεσα και αποτελεσματικά στις μεγάλες κοινωνικές σημερινές προκλήσεις, έχει ήδη καταστήσει σαφέστατα παντού ότι δημιουργεί και θα δημιουργεί μία αγαθοποιώ πολυδιάστατη δυναμική σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων, προκειμένου να απαλύνει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες, ευάλωτες, ελληνικές πληθυσμιακές ομάδες.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, έχουμε ξεκινήσει μία γόνιμη, ουσιαστική, ανθρωπιστική συνεργασία, απόρρια κοινών αντιλήψεων αρχών και θέσεων σε θέματα τα οποία προάγουν, βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη. Μαζί με τον κύριο Αποστολίδη έχουμε ήδη ξεκινήσει πολλές δράσεις σε παραμεθόριες ακριτικές περιοχές και πραγματικά είναι μια συγκινητική ανθρωπιστική δράση. Το βλέπουμε στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που επισκεπτόμεθα και όπως είπα είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με ποικίλα είτε διανοητικά είτε σωματικά προβλήματα. Και αυτό ειλικρινά μας κάνει πραγματικά αισιόδοξους ότι επιτυχάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη σήμερα μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Θα ήθελα από καρδιάς εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να ευχαριστήσω τον εμπνευσμένο πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον αγαπητό φίλο τον κύριο Αποστολίδη. Και επίσης να ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα, το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τους χιλιάδες των εθελοντών, οι οποίοι πραγματικά μας δίνουν τη δύναμη και τη δυνατότητα για να πραγματοποιήσουμε αυτό το ωραίο οδηπορικό. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπασάβα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενη κατηγορία, ερευνητικό έργο σε πανεπιστήμια. Το βραβείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναγνωρίζει το πρωτοποριακό και καινοτόμο ερευνητικό έργο προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου, βεβαίως, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας. Φέτος ειδικά, όπως ενημερώθηκα, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των πανεπιστημίων στα βραβεία, με έρευνες που είχαν πολύ σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και αποτύπωμα. Την απονομή των συγκεκριμένων βραβείων ήταν προγραμματισμένο να κάνει ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, ο κ. Φωτάκης. Ενημερωθήκαμε ότι λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης δεν θα καταφέρει να παραστεί. Ζήτησε να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια βεβαίως σε όλους τους βραβευθέντες. Για την απονομή, λοιπόν, έχω τη χαρά να καλέσω τον κ. Βασίλη Γρηγορίου, Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μέλος της Κριτικής Επιτροπής που αξιολόγησε και τις υποψηφιότητες των πανεπιστημίων. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Γρηγορίου. Μπρόνς βραβείο κερδίζει η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ελεγχόμενη με πλασίμπο μελέτη της επίδρασης εκχυλίσματος τριών αρωματικών φυτών στην αντιμετώπιση της ιογενούς λίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού και της γρήπης. Παραλαμβάνει ο κύριος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη μπρόνς βραβείο κερδίζει το Εργαστήριο Βιοχημίας, Βιοχημικής Ανάλυσης και Εξοκυτάριας Παθοβιολογίας, Τμήμα Χημίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τον υποδοχή αυξητικού παράγοντα παρόμοιου της Ινσουλίνης, σε συνεργασία με τον Ιστρογονοϋποδοχέα Τόπα. Παραλαμβάνει ο κύριος Νικόλαος Αφράτης, μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπρόνς βραβείο κερδίζει επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το έργο αξιολόγηση του επίπεδου συμμετοχής των συλλόγων ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας στην Ευρώπη, The Emotion Study. Παραλαμβάνει ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας και αντιπρίτανης. Τώρα παραλαμβάνεται, κύριε Σουλιώτη. Πάμε σιγά-σιγά στο Silver βραβείο μας, το οποίο κερδίζει το Sense Lab Research του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος για το Drones for Refugees. Παραλαμβάνουν οι φοιτητές, παρακαλώ, Ευάγγελος Κοσμέτος και Σίλβια Σίμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια, παιδιά. Silver βραβείο κερδίζει
η Β' Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Αττικών, το Εργαστήριο Βιολογικής Χημίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου Ισοτηρία για την κινητική της φετουίνης Α στον ορό. Παραλαμβάνουν η κυρία Μαρία Νταλαμάγκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και η κυρία Ειρήνη Καραμπελά, ιατρός πνευμονολόγος εντατικολόγος στο Νοσοκομείο Αττικών. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Αντέχετε. Σίλβερ βραβείο κερδίζει επίσης το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για το Empathize With Me Doctor, παραλαμβάνει ο κύριος Βασίλειος Κιωσές, διδάκτορ ιατρικής. Συγχαρητήρια κύριε Κιωσέ. Και πάμε στο τελευταίο και gold βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας και απονέμεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για το Σύστημα Πραξαγόρας. Παραλαμβάνουν ο κύριος Παναγιώτης Μανολιτζάς, ερευνητής, και ο κύριος Αθανάσιος Πυριδάκος, καθηγητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γρηγόρη, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη κατηγορία. Πρωτοβουλία για την υγεία από επιχειρήσεις, οργανισμούς εκτός του κλάδου. Πρόκειται για βραβείο που αναδεικνύει, όπως σας είπα και στην αρχή, τις πρωτοβουλίες επιχειρήσεων που ενώ δραστηριοποιούνται σε κλάδους εκτός της υγείας, έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο της κοινωνικής βεβαίως ευαισθησίας τους πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας με πολύ σημαντικό εκ του αποτελέσματος αντίκτυπο. Αποτελεί λοιπόν μία αναγνώριση της σημασίας κοινωνικής προσφοράς των μεγάλων επιχειρήσεων, ειδικά σε αυτό το ευαίσθητο, στο πιο ευαίσθητο κομμάτι που είναι αυτό της υγείας, στο οποίο ειδικά τα τελευταία χρόνια μπορεί αυτή η προσφορά να καλύψει, όπως έχει διαπιστωθεί, ζωτικά κενά. Για τις απονομές, παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να έρθει στη σκηνή. Γεια σας, κύριε Πατούλη. Να ευχαριστήσω και εγώ τους οργανωτές που είχαν την τιμή να κάνουν κάλεσμα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δια του Προέδρου και προφανώς θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση, διότι στην περίοδο που πρέπει να δούμε τους άξιους και την αξιοσύνη, να βάλουμε το άριστα σε εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν και θα πρέπει να δώσουμε για την επόμενη χρονιά και άλλους δημιουργούς να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο, είτε στο κοινωνικό, είτε στο ιατρικό, είτε στο επιχειρήν. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή που η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Και μπροστά μπορεί να πάμε ενωμένοι και όλοι να προσπαθούμε για το καλύτερο. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια στους οργανωτές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Πατούλη, δυναμικά. Με bronze βραβείο το οποίο κερδίζει η Inter-American για το πρόγραμμα Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους. Παραλαμβάνουν ο κύριος Νικόλαος Μητσακάκης, Διευθυντής Υπηρεσιών της Υγείας του Ομίλου, η κυρία Καστριώτη, υπεύθυνη έβρεση σπόρων και θεά, η κυρία Βίκη Σταύρακα, Corporate and Foundation Fundraising Officer, γιατροί χωρίς σύνορα. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Από το bronze βραβείο, κύριε Πατούλη, δεν θα πιάνετε την κουβέντα στους βραβευτές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Silver βραβείο κερδίζει ο Όμιλος Εταιριών Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για την Αποθήκευση Απεικονιστικών Εξετάσεων για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παραλαμβάνω ο κύριος Αλέξανδρος Μπρέγιανης, Διεύθυνση Πωλήσεων ICT Σταθερής και Κινητής ΟΤΕ και ο κύριος Παναγιώτης Τσανάκας, πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Mm.
Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Gold βραβείο απονέμεται στον ΟΠΑΠ για την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων η Αγία Σοφία και Πανεπιστήμιο Αγλαία Κυριακού βεβαίως. Δυστυχώς λόγω απροόπτου η κυρία Τζούρου δεν κατάφερε να είναι εδώ, θα τη στείλουμε το βραβείο. Κύριε Πατούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω και μην αργήσετε να κοιμηθείτε γιατί το πρωί σας έχουμε στην εκπομπή νωρίς, όπως θυμάστε, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κατηγορία νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα. Αυτή είναι η έκτη ενότητα και αφορά τα βραβεία σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Για την απονομή των βραβείων της ενότητας ανάπτυξη, τα οποία αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών των επιχειρήσεων, οι οποίες παρά την κρίση, παρά τα δύσκολα αυτά χρόνια, τολμούν και συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξή τους, προσφέροντας και νέες βεβαίως θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθει στη σκηνή ο κύριος Πασχάλης Αποστολίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, αφού παραλάβατε χρυσό βραβείο λίγο πριν για την πολύ σημαντική δράση προσφοράς, ήρθε η ώρα να δώσετε και βραβείο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κατηγορία Επενδυτική Δραστηριότητα. Silver βραβείο κερδίζει. Το Cosmetic Derma Medicine Medical Group παραλαμβάνει ο κύριος Αναστάσιος Βεκρής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Συγχαρητήρια, κύριε Βεκρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε ένα Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Παραλαμβάνει ο κύριος Μανώλης Μαρκόπουλος, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για δεύτερη συνεχή χρονιά θα πάρουμε το βραβείο αυτό. Στον όμιλό μας, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνάμε, έχουμε ένα τριετές επενδυτικό πλάνο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη της χώρας για να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η χρηματοδότηση όλου του επενδυτικού σχεδίου γίνεται με ίδια χρηματοοικονομικά μέσα. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατηγορία τώρα συμβολή στην απασχόληση. Απασχόληση. Μία πληγή, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Silver βραβείο λοιπόν εδώ κερδίζει. Το Cosmetic Derma Medicine Medical Group. Παραλαμβάνει η κυρία Τσιατούρα, επιστημονική διευθύντρια. Συγχαρητήρια, κύριε Τσιατούρα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Gold βραβείο της κατηγορίας είναι το τελευταίο που θα δώσετε, κύριε Αποστολίδη. Απονέμεται στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Παραλαμβάνει ο κύριος Μπουτσιούκος, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και όλοι οι εργαζόμενοι στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου μας είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί για δεύτερη συνεχή χρονιά παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο σε αναγνώριση της προσπάθειάς μας στον τομέα της απασχόλησης που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας αυτές τις δύσκολες εποχές. Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και τη νέα χρονιά, όχι μόνο να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά και να τις αυξήσουμε και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και του χρόνου το βραβείο αυτό. Με την ευκαιρία της απόψινής εκδήλωσης, θέλω και εκ μέρους όλων των εργαζομένων στον Όμιλο να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ομίλου και ιδιαιτέρως τον πρόεδρό μας, κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Βασίλη Αποστολόπουλο και τον αντιπρόεδρο, κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, για την
ωραία για την καθημερινή μας άριστη συνεργασία, αλλά και για την ασφάλεια που μας δίνουν σαν εργαζομένους σε αυτές τις εποχές της μεγάλης κρίσης. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αποστολή, σας ευχαριστώ. Βεβαίως, με χαρά. Ορίστε, κλείνουμε. Και εκπομπές. Πάμε τώρα για την κατηγορία υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Παρακαλώ να έρθει στη σκηνή για την απονομή ο κύριος Γιώργος Βουγιούκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων. Παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Βουγιούκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και χαρά να είμαι ένας από αυτούς που έχουν εκλειθεί να βραβεύσουν τους καλύτερους. Η αριστεία είναι αυτή που προάγει την κοινωνία, την κάθε κοινωνία. Και είναι λυπηρό τις μέρες μας, κάποιοι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα δημόσιοι λειτουργοί, την αριστεία να την ονομάζουν ρετσινιά και άλλοι να την ονομάζουν μία εγωπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ εκπρόσωποι της κυβέρνησης και βρήκατε αφορμή για να μιλήσουμε για την αριστεία, καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με Silver βραβείο το οποίο κερδίζει. Το Advanced Hair Clinics, κυρίες και κύριοι, παραλαμβάνει η κυρία Λίλια Γιάντ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιάτ, και συγχαρητήρια. Και το Gold βραβείο που θα δώσουμε απονέμεται στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Παραλαμβάνει η κυρία Δουμπάλη, Διευθύντρια Τμήματος Διεθνών Ασθενών. Αυτό το βραβείο είναι μια αναγνώριση της προσφοράς του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Ο Ομίλος Ιατρικού Αθηνών είναι πάντα πρωτοπόρος. Έχει σαν σκοπό να αναδείξει την ελληνική ιατρική επιστήμη διεθνώς. Έχει σαν στόχο να αναδείξει την Ελλάδα σαν προορισμό ιατρικού τουρισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές και την Κριτική Επιτροπή. Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δουμπάλη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με ένα πολύ σημαντικό βραβείο, την κατηγορία Ποιότητα Υπηρεσιών. Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση των νοσοκομείων ιδιωτικών κλινικών, τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Για την απονομή των βραβείων στις ιδιωτικές κλινικές, θα καλέσω τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του μεγάλου χορηγού των βραβείων τη Vianex ΑΕ. Καλησπέρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε τους καλύτερους γιατρούς παγκοσμίως. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κλινικές μας και τα νοσοκομεία μας προσφέρουν υπηρεσίες, υψηλότατες υπηρεσίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα φάρμακά μας φτάνουν στα πέρατα του κόσμου. Δυστυχώς όμως, οι μόνοι μάλλον που δεν το έχουν καταλάβει είναι η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες. Με αποτέλεσμα να μας βάζουν συνέχεια εμπόδια. Clawback, rebate, συνεχείς μειώσεις τιμών. Κάποτε πίστευα ότι το κάνανε καθαρά από ασχετοσύνη. Πλέον όμως δεν το πιστεύω. Είναι στημένοι. Θέλουν να μας κλείσουν. Κύριε Γενικέ, μία υπόσχεση και θα ήθελα να το μεταφέρετε στους υπουργούς σας. Όσα εμπόδια και να μας βάλετε, δεν θα μας κλείσετε. Εδώ θα μας βρίσκετε να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, να στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά και να κρατάμε θέσεις εργασίας. 1.300 άνθρωποι δουλεύουν στον όμιλό μας και θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Γι' αυτό να είσαστε βέβαιος. Ας αρχίσουμε να δίνουμε βραβεία σιγά σιγά. Bronze βραβείο κερδίζει η Αφίντε Ευρωιατρική και παραλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Κοντοστόλης.
Σας ευχαριστούμε θερμά και συγχαρητήρια. Πάμε να δώσουμε τώρα ένα Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στην Ευρωκλινική Αθηνών και παραλαμβάνει ο κύριος Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος. Αν και αεκτζής, πρέπει να πω ότι καλά τα είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι να αμείβεσαι με ένα βραβείο για πρώτη φορά για την ποιότητα, όντας η Ευρωκλινική, για μας σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι αμοιβόμαστε για τους σκόπους των τελευταίων χρόνων να ξεχωρίσουμε, να βάλουμε τον ασθενή στο κέντρο, να αποδείξουμε ότι το μέγεθος δεν έχει σχέση με την ποιότητα, παρόλο που μου λέγανε οι σύμβουλοι μου επικοινωνίας, να μην το πω, ξέρετε. Αλλά εγώ θα το πω. Μπορείς να κάνεις τη διαφορά όντας όχι τόσο μεγάλος. Μπορεί να κάνεις τη διαφορά αν έχεις φιλότιμο, αν έχεις ομάδα, αν προσπαθείς και αν πίσω σου έχεις πάντα την έγνοια για τον ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Και το τελευταίο βραβείο που θα δώσουμε μαζί είναι Gold και απονέμεται στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Παραλαμβάνει ο κύριος Γιάννης Καλοφυσούδης, Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών του Ομίλου. Να πω και, καλησπέρα σας, να πω και εγώ δύο κουβέντες, σύντομες. Το μοτό του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για την ποιότητα είναι να την αντιμετωπίζουμε σαν την ομορφιά. Και όσο περισσότερο εκτιθέμεθα στην ομορφιά, τόσο καλύτερα αναγνωρίζουμε τις ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πέρα από τα στελέχη, την ομάδα, τα συστήματα, για να καταστήσει ένα σύστημα ποιότητας χρειάζεται υποχρεωτικά έμπνευση. Και αυτό έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει στον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Αξίζει λοιπόν για δεύτερη χρονιά στους 3.200 εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιαννακόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, για την απονομή βραβείων σε δύο τμήματα δημοσίων νοσοκομείων που διακρίθηκαν για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους ασθενείς, θα έρθει στη σκηνή ο κύριος Νίκος Μανιός, βουλευτής Κυκλάδων και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ξέρω ότι δεν είναι βραδιά για πολιτικές συζητήσεις. Επειδή όλοι γνωριζόμαστε και επειδή έχω περαιτήσει 40 χρόνια το χώρο της υγείας, δεν χρειάζονται υπερβολικές κραυγές, οι οποίες είναι και λάθος. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, έχουμε πολύ υγιή πληθυσμό, σύμφωνα με τις διεθνές στατιστικές, και το 2009 είχαμε διπλάσια κατανάλωση κατάτομο στα φάρμακα από ό,τι είχε ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν χρειάζονται πολλά. Δεν χρειάζονται πολλά. Καταλαβαίνουμε. Η παρουσία μου εδώ απόψε έχει να δείξει ένα άλλο πράγμα. Γι' αυτό ήρθα. Ότι εμείς που εκπροσωπούμε με έναν τρόπο την κυβέρνηση, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τον ιδιωτικό τομέα, την ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο της υγείας. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πρέπει όμως κανόνες να διέπουν το δημόσιο, το πώς λειτουργεί, κανόνες να διέπουν και το ιδιωτικό τομέα. Ελπίζω, όταν όλοι μαζί συνεννοηθούμε, θα φύγουμε από αυτό τη μέγινη που λέγεται Clawback Rebate. Αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε πρώτα και μετά θα έρθει η ώρα που θα γλιτώσουμε από αυτή την άδικη πολιτική. Κύριε Μανιέ, ελάτε τώρα γιατί είναι η βραδιά των βραβευθέντων και ελάτε να βραβεύσουμε και να απονείμουμε τα βραβεία μας.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κατηγορία ποιότητα υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία. Gold βραβείο λοιπόν απονέμεται στην ειδική μονάδα προαγωγής μητρικού θυλασμού Τράπεζα Γάλακτος, νεογνωλογικό τμήμα του νοσοκομείου Έλληνα Βενιζέλου. Παραλαμβάνουν ο κύριος Δημήτρης Βεζιράκης, διοικητής του νοσοκομείου, και ο κύριος Γεώργιος Λιώσης, διευθυντής του ΕΣΥ νεογνωλόγος και υπεύθυνος ειδικής μονάδας προαγωγής μητρικού θυλασμού. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μευτηρίου Έλληνα Βενιζέλου για αυτήν την απονομή, αυτή τη βράβευση, όπου τους δίνουν κουράγιο να συνεχίσουν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αναδεικνύεται το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων παρά τις όποιες άλλες αντίθετες απόψεις. Και επιτρέψτε μου αυτό το βραβείο στο πρόσωπο του Διευθυντή της Μονάδος, τον κύριο Λιώση, με αυτό το βραβείο το απονείμω και να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους για να σας πει και με αυτή την τράπεζα που είναι μοναδική στην Ελλάδα πόσα πρόωρα παιδιά έχουν σωθεί. Σήμερα η επιβίωση και η μείωση της νοσηρότητας έχει φτάσει στο 100%. Είμαστε πολύ πλησίον του 100%. Δηλαδή, ενώ πριν από 20 χρόνια τα παιδιά που γεννιόνταν τα πρόωρα κάτω από 1000 γραμμάρια πέθαναν, σήμερα φτάνουν να ζουν μέχρι και 80 και 90%. Αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο ότι οι νεογνωλόγοι πλέον υποστηρίζουν τα παιδιά με μητρικό γάλα από την πρώτη ώρα της ζωής. Γάλα της μητέρας τους, και όταν τις πρώτες μέρες δεν υπάρχει αυτό, χορηγούν γάλα τράπεζας. Η τράπεζα του Μευτηρίου Έλληνας Βενιζέλου είναι η μόνη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε να χορηγήσουμε γάλα σε όλα τα νεογνικά τμήματα της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε να δώσουμε ένα ακόμη Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου για την εφαρμογή δικτών επίδοσης. Παραλαμβάνει η κυρία Μαρκέλα Χαραλαμπάντου, Διευθύντρια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω εκ μέρους του νοσοκομείου και του προσωπικού του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών την Κρητική Επιτροπή για την τιμή να μας δώσει αυτό το βραβείο. Το βραβείο αυτό είναι αναγνώριση της προσπάθειάς μας και σαν τέτοιο το εκλαμβάνουμε, αλλά κυρίως σαν ενθάρρυνση ώστε να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο για ποιοτικότερες υπηρεσίες, επίγουσες υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Μανιάς, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τώρα, για τις επόμενες απονομές, θα καλέσω ξανά στη σκηνή τον κύριο Βασίλη Γρηγορίου, του Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για να δώσουμε ένα πολύ σημαντικό βραβείο, γιατί η επένδυση στην κοινοτομία δίνει στους ασθενείς πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής, βελτιώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο και τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων στην πρόληψη. Bronze βραβείο λοιπόν κερδίζει το Science Labs για το Clinical Exome Solution. Παραλαμβάνει ο κύριος Παντελής Κωνσταντουλάκης. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε ένα ακόμη bronze βραβείο που κερδίζει η Αφιντέ Ευρωιατρική για το Αλάρα βελτιστοποίηση των επιπέδων της ακτινικής δόσης. Παραλαμβάνει η κυρία Νάσια Παπαχριστοδούλου, γιατρός ακτινοδιαγνώστης. Συγχαρητήρια, κυρία Παπαχριστοδούλου, και ευχαριστούμε πολύ.
πάμε σε ένα τώρα Silver βραβείο που κερδίζουν τα δερματολογικά ιατρία IQ Intensive Quality Dermatology. Παραλαμβάνει ο Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς, δερματολόγος. Για να φαίνεται, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Silver βραβείο κερδίζει επίσης η Ευρωκλινική Αθηνών, η οποία είναι η πρώτη κλινική στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε ως Patients Friendly Hospital. Παραλαμβάνει κυρία Κατερίνα Τζανακάκη, Διευθύντρια Συστημάτων Διαχείρισης. Συγχαρητήρια, κυρία Τζανακάκη, ευχαριστούμε πολύ. Και το Gold βραβείο. Μη φεύγετε, κύριε Γρηγορίου. Για την καινοτομία απονέμεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την ομάδα Καρδιάς Διαδερμική Εμφύτευση Μητροειδούς. Παραλαμβάνουν ο κύριος Κώστας Τούτουζας, ο κύριος Βασίλης Λόζος και η κυρία Αναστασία Μπαλασοπούλου. Ένα ακόμη χειροκρότημα, γιατί είναι και πολύ, όχι τίποτα άλλο. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ σαν Ιπποκράτειο για την μεγάλη αυτή τιμή, το οποίο πράγματι έγινε αυτή η επέμβαση και όλη αυτή η συνεργασία για πρώτη φορά μεταξύ πανεπιστημιακής, κλινικής, εσύ. Και θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου για την επιτυχία μας όλης αυτής της επέμβασης και που ανοίγει νέους δρόμους, να ευχαριστήσω τον διευθυντή μου, τον κύριο Τούσουλη, τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής, τον κύριο Τρενταφύλλου με τον κύριο Λόζου που ήταν πρωτοστάτες, αλλά πάνω απ' όλα τη διοίκηση που μας κατάφερε στους χαλεπούς αυτούς καιρούς τους οικονομικούς να διασφαλίσει ότι μια τέτοια επέμβαση θα είχε επιτυχές τέλος, την κυρία Μπαλασοπούλου που είναι η διοικητριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γρηγορίου, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη κατηγορία. Κοινωνική ευαισθησία είναι ο τίτλος. Κοινωνική ευαισθησία στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Τα βραβεία αυτά αφορούν στην έμπρακτη συνεισφορά των μονάδων αυτών στην ελληνική κοινωνία μέσω της υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της υλοποίησης δράσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής, ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης. Παρακαλώ να έρθει στη σκηνή για την απονομή ο κύριος Γιώργος Καλαμίτσης, πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ύπατος Ελλάδας Προμηθέας, ο οποίος προσφάτως ανέλαβε και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών. Καλώς ήρθατε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπρόνς βραβείο κερδίζει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για όλους. Παραλαμβάνει ο κύριος Σάβας Καραγιάννης, Communications Manager του Ομίλου. Συγχαρητήρια, κύριε Καραγιάννη. Συνεχίζουμε από bronze βραβείο, πάμε σιγά σιγά σε ένα silver βραβείο, το οποίο κερδίζει το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς για το Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας για τον καρκίνο του δέρματος. Παραλαμβάνει η κυρία Γεωργία Αθανασά, υπεύθυνη του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας και ο κύριος Τσούτσος, Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ακούστε τώρα που απονέμεται το Gold βραβείο. Το Gold βραβείο απονέμεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καρίστου, παρακαλώ, για τις δράσεις υποστήριξης υγείας στην τοπική κοινωνία. Παραλαμβάνει ο διοικητής, ο κύριος Αναστάσιος Μίχας. Thank you.
Λοιπόν, την Κάριστο όλοι τη γνωρίζετε ως έναν προορισμό τουριστικό απέναντι από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Υγειονομικά είναι μια δύσκολη περιοχή. Έχουμε να καλύψουμε μια γεωγραφική ακτίνα 200 χιλιόμετρων και δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος μας έχει αναγνωρίσει ως άγονη και προβληματική περιοχή. Σε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μορφολογικές, γεωγραφικές, πληθυσμιακές, ιατρικές, στο νοσοκομείο Καρίστου κάναμε έναν μεγάλο γάμο. Παντρέψαμε τους αριθμούς με τον άνθρωπο. Εξορθολογήσαμε τις δαπάνες μας, φτιάξαμε το νοσοκομείο μας και ανοίξαμε μια μεγάλη αγκαλιά. Πετύχαμε την εξωστρέφειά μας και ανοιχτήκαμε στον κόσμο. Βγήκαμε έξω από τα στενά πλαίσια ενός νοσοκομείου, μιας μάντρας όπως είπαμε, και απευθυνθήκαμε στον κόσμο. Στους ανθρώπους που είναι 2,5 ώρες στα χωριά, που είναι 2,5 ώρες από το σπίτι μας, από το νοσοκομείο μας, στα γυροκομεία, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στη ψυχική υγεία και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκαν την βοήθειά μας. Την βοήθειά μας, όχι αυτή τη βοήθεια που την παρέχουμε εντός του νοσοκομείου, αλλά αυτή τη βοήθεια να χτυπήσουμε την πόρτα των ανθρώπων, να πάμε σε όλα τα σχολεία, ώστε να μην χρειαστεί να τους δούμε κοντά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κρητική Επιτροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την στήριξη που μου παρέχουν καθημερινά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου, σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο ενστερνίστηκε, υιοθέτησε και υλοποίησε το στόχο που τους ετέθη. Το βραβείο αυτό το αφιερώνω στη σύζυγό μου, η οποία, παρότι είμαστε σε απόσταση, στέκεται δίπλα μου, μου συμπαραστέκεται καθημερινά και φροντίζει την οικογένειά μας με στοργή και αγάπη που τόσο μας λείπει. Χίλια ευχαριστώ σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κατηγορία επικοινωνία. Για την απονομή των βραβείων της επικοινωνίας θα καλέσω την κυρία Φέη Κοσμοπούλου, Γενική Διευθύντρια Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, για να βραβεύσουμε πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα επικοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ, εκπροσωπώντας τη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ενός δυναμικού πυλώνα, με προστιθέμενη αξία που στηρίζει την υγεία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, θεωρώ μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα και θα απονείμω βραβεία ή αριστεία, όπως έχουν υποθεί, σε πολύ σημαντικούς εκπροσώπους, σημαντικών κλάδων και φορέων, που μόνο μέλημά τους είναι η συνεισφορά και η προσφορά. Και εδώ θα ήθελα να μείνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Gold βραβείο κιόλας, το οποίο απονέμεται στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για την προώθηση επιστημονικής καινοτομίας. Ο κύριος Μόσχος παραλαμβάνει, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του Όμιλου. Καλησπέρα σε όλους. Η σημερινή βραδιά είναι μια κατεξοχήν βραδιά επικοινωνίας. Απλά, γενικά, η επικοινωνία θέλει δύο συστατικά. Το ένα είναι να έχεις τι να πεις και το δεύτερο είναι να το λες δυνατά. Στον όμιλό μας το εφαρμόζουμε αυτό και θεωρούμε ότι αυτό αναγνώρισε η Κρητική Επιτροπή και τους ευχαριστούμε πολύ. Σε ό,τι αφορά το τι θα πούμε, πήραμε φέτος αρκετά βραβεία. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και δείχνει ότι έχουμε να πούμε πράγματα. Και σε ό,τι αφορά το να το λες δυνατά, θα σας πω μόνο δύο νούμερα. Το ένα είναι ότι βγάζουμε 100 δελτία τύπου το χρόνο, γιατί πραγματικά έχουμε μια σειρά από σημαντικές δράσεις στην κοινωνία, στην επιστήμη, στην καινοτομία, στις αθλητικές δραστηριότητες, σε όλες τις εκφάνσεις του ομίλου, σε επιχειρηματικές. Και το δεύτερο νούμερο είναι 2 εκατομμύρια Facebook βίντεο posts, όχι posts, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολλά, θεάσεις το μήνα. Αυτό για ένα νοσοκομείο, για έναν όμιλο, είναι σημαντικό. Και θεωρώ ότι δείχνει το στίγμα αυτής της βράβευσης και ευχαριστούμε και πάλι την Κρητική Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο. Συνεχίζουμε, κυρία Κοσμοπούλου, με το βραβείο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Είναι σημαντικό να επιβραβεύουμε τις μονάδες που συστηματικά καταβάλουν προσπάθειες ελαχιστοποίησης, για να το πούμε έτσι, των δυνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Κατηγορία λοιπόν περιβαλλοντική ευαισθησία. Το Gold βραβείο απονέμεται
Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στο περιβάλλον παραλαμβάνει ο κύριος Καλοφυσούδης, Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών του Ομίλου. Λέω να μην κατεβαίνετε, να μένει κάποιος μόνιμα εδώ. Να μην ανεβοκατεβαίνετε. Λοιπόν, εντάξει, μάθατε όλοι ότι το ιατρικό πήρε τόσα βραβεία. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν θα μιλούσω ούτε για το 70% των αστικών σκουπιδιών τα οποία ανακυκλώνει ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών τα τελευταία 4 χρόνια, ούτε για τους τόνους του διοξιδίου που μείωσε, ούτε για το 20% μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μιλήσω για την κουλτούρα που καλλιεργήθηκε στο προσωπικό, ώστε να έρχεται να ρωτάει και να ενημερώνεται για νέες μεθόδους και νέες πρακτικές ανακύκλωσης όλων αυτών των υλικών που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία του Ομίλου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και την Επιτροπή για το βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κοσμοπούλη, ευχαριστώ πολύ. Κατηγορία τώρα, αποτελεσματική διοίκηση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την 6η ενότητα με την απονομή αυτού του βραβείου. Θα καλέσω τον κύριο Μανιό και πάλι στη σκηνή. Πού είναι ο κύριος Μανιός? Πού πήγε, αφού του είπα τον ξαναθέλω. Λοιπόν, ήθελα να πω πως είναι αξιοσημείωτο ότι στη φετινή διοργάνωση είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή κλινικών δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες παρότι αντιμετωπίζουν τεράστιο όγκο περιστατικών, καταφέρνουν να σημειώνουν βελτιούμενες επιδόσεις σε επιμέρους σημαντικούς δείκτες και να εφαρμόζουν καλές πρακτικές προς όφελος των ασθενών. Ας δούμε λοιπόν ποιες διακρίθηκαν. Bronze βραβείο κερδίζει το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Νοσηλευτική Υπηρεσία για τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Κυρίες και κύριοι, θα παραλάβει ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Θα το δώσω εγώ το βραβείο, θα κάνει δουλειά της κυβέρνησης, δηλαδή. Μισό λεπτό. Σε αναζήτηση του κυρίου Μανιού, πάμε εμείς στο Silver βραβείο, το οποίο κερδίζει η Β' Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τις καινοτομίες με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση κλινικής, παραλαμβάνει ο κύριος Λιμπερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιμπερό. Θα αρχίσει να μ' αρέσει να δίνω βραβεία. Θα τα δώσω όλα μέχρι το τέλος. Και το Gold βραβείο απονέμεται, κυρίες και κύριοι, στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Παραλαμβάνει η κυρία Βαρσαμούλα Ζαχαρούδη. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να σας πω για το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο ότι έχει πολύ υψηλό, πολύ εξειδικευμένο και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ότι έχει υψηλή κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού. Ότι έχει μεγάλη παραγωγικότητα. Υψηλή εκπαίδευση. Κυρίως όμως, αυτό που θέλω να σας πω, ότι έχει αφάνταστη και αμέριστη ψυχή και θέληση, η οποία πηγάζει κυρίως από όλο το προσωπικό του. Πηγάζει από τους τραυματιοφορείς, τους νοσηλευτές, τις γραμματείς, τους γιατρούς και κυρίως από το διευθυντή του τμήματος, τον κύριο Τσιτουρίδη Ιωάννη, ο οποίος δίνει καθημερινά ψυχήτε και σώματι και προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βραβείο που μας τιμήσατε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Πάμε στην κατηγορία, κυρίες και κύριοι, φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
Πάμε να τις βραβεύσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την απονομή βραβείων στην ενότητα ανάπτυξη που αφορούν στις επιχειρήσεις οι οποίες σε πείσμα των δύσκολων συνθήκων που επικράτησαν και την προηγούμενη χρονιά συνέχισαν να αναπτύσσονται, να επενδύουν στην εξωστρέφειά τους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι προσπάθειές τους αποτελούν έτσι κι αλλιώς προστιθέμενη αξία για την οικονομία της χώρας μας. Για την απονομή αυτών των σημαντικών βραβείων να έρθει στη σκηνή ο πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κ. Νίκος Βέτας. Και θα ξεκινήσουμε με την κατηγορία «Εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση». Το Gold βραβείο απονέμεται στη Vianex ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου. Παραλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Vianex. Κύριε Βέτα, ελάτε λίγο πιο κοντά για να βγάλουμε και την απαραίτητη φωτογραφία. Κατηγορία εξωστρέφεια. Gold βραβείο απονέμεται. Στην Demo ΑΒΕ Βιομηχανία Φαρμάκων παραλαμβάνει η κυρία Ιωάννα Δέμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Demo. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική αυτή διάκριση. Οι διεθνές επιτυχίες της φαρμακοβιομηχανίας μας έρχονται ως επιστέγασμα της σκληρής προσπάθειας κυρίως του Τμήματος Εξαγωγών, που από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΜΑ ΒΕΦ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να τους αφιερώσω το σημερινό βραβείο, αλλά επίσης και από τα τμήματα ποιότητας, τα οποία δουλεύουν μέρα νύχτα για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, να σημειώσω ότι πέρσι στην ίδια διοργάνωση βραβεύτηκε ο πρόεδρος της εταιρείας μας, κ. Σταύρος Δέμος, για την πολυετή προσφορά του στον χώρο του φαρμάκου. Όταν παρέλαβε το βραβείο, έκλεισε με μία φράση και μόνο και με την ίδια φράση θα ήθελα να κλείσω κι εγώ. Είναι μεγάλη μας χαρά να απεικονίζεται η ελληνική σημαία και το ελληνικό φάρμακο να ταξιδεύει σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατηγορία Συμβολή στην Απασχόληση. Gold βραβείο απονέμεται. Στη Vianex ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, παραλαμβάνει ο κύριος Χρήστος Χριστίδης, HR Manager. Συγχαρητήρια, κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους όλων μας στην Vianex, διοίκηση και προσωπικού, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κρητική Επιτροπή για αυτή την συμβολική τιμητική διάκριση χρυσού βραβείου για τη συμβολή μας στην απασχόληση. Στην Vianex, όλα τα χρόνια της κρίσης, επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Έχουμε προχωρήσει σε αριθμό προσλήψεων που υπερβαίνει τις 100, ενώ το σύνολο του προσωπικού μας ανέρχεται πλέον στους 1.100 εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενούς μας, έχουμε διατηρήσει σταθερά, σε σταθερό επίπεδο τους μισθούς. Προχωρούμε συστηματικά στην κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους, ενώ εξακολουθούμε και προσφέρουμε και μία σειρά επιπρόσθετων παροχών προς αυτούς. Πέρα από τις προσλήψεις, προχωρούμε και σε ένα σημαντικό αριθμό πρακτικών ασκήσεων σε ετήσια βάση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε έναν σημαντικό αριθμό τελειόφοιτων φοιτητών να πάρουν μία πρώτη εμπειρία στην αγορά εργασίας. Εκ μέρους λοιπόν όλων μας, διοίκησης και προσωπικού, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια φιλοδοξία για να πετυχαίνουμε αντίστοιχα δυναμικά αποτελέσματα και στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Πάμε στην κατηγορία διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Gold βραβείο απονέμεται. Στη Vianex ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, παραλαμβάνει ο κύριος Παντελής Κοντόρης, Supply Chain Manager.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική διάκριση, για το βραβείο, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου είναι για περισσότερα από 90 χρόνια συνυφασμένη με το φαρμακευτικό χώρο. Επομένως, η Vianex, ως πρωτοπόρος φαρμακευτική εταιρεία, έχει κατανοήσει πλήρως τη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και γι' αυτό τους λόγους έχουμε ορίσει δείκτες μέτρησης απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθόλου του μήκους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αυτό που έχουμε κατανοήσει και έχουμε καταλάβει σαν συμπέρασμα είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα προσφέρει αξία στο φαρμακευτικό προϊόν και στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Ειδικά στη σημερινή εποχή, όπου επικρατεί κρίση, βοηθάει στη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και στην καλύτερη χρήση των πόρων της επιχείρησης. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτό που πάντοτε λέει ο πρόεδρος και ιδρυτής της Vianex, ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος, ότι προκειμένου να φτάσεις ψηλά και να κατακτήσεις την κορυφή, θα πρέπει να έχεις πίστη, όραμα και αφοσίωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βέτα, ευχαριστώ πολύ. Κατηγορία τώρα κοινωνική ευαισθησία. Πάμε σε αυτή την κατηγορία. Πάμε να επιβραβεύσουμε τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Θεόδωρο Καρούτζο, διευθύνοντα σύμβουλο της Αφιντέ Ευρωιατρική Ελλάδος, η οποία είναι και χορηγός των βραβείων, να ανέβει στη σκηνή για να απονείμει τα βραβεία. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση. Μια εκδήλωση που τιμώνται αυτοί που διακρίθηκαν. Γιατί για τον καθένα ξεχωριστά η διάκριση είναι τιμή, αλλά ταυτόχρονα είναι και κίνητρο. Κίνητρο να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να θέλεις να προσφέρεις. Υπό αυτή τη θεώρηση, για όλους εμάς στην Αφιντέα, το κίνητρο είναι γεγραμμένο στο εταιρικό μας DNA. Έχουμε κίνητρο να προσφέρουμε καλές ιατρικές υπηρεσίες. Έχουμε κίνητρο να τις παρέχουμε με ασφάλεια. Έχουμε κίνητρο να τις προσφέρουμε με τεχνολογία αιχμής. Σε μια τέτοια εκδήλωση, λοιπόν, που τιμούμε αυτούς που είχαν κίνητρο, δεν μπορούσε να είναι απούσα η Αφιντέα. Γι' αυτό ο δέσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Καρούτζο να ξεκινήσουμε με Silver βραβείο, το οποίο κερδίζει η Novartis Ελλάς. Παραλαμβάνουν η κυρία Νατάσα Χατζιπρίμου και η κυρία Φέη Καλατζή. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από το Silver βραβείο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε στο Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στην ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων. Παραλαμβάνει η κυρία ΔΕΜΟΥ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ξανά την Επιτροπή για τη τιμητική αυτή διάκριση και για το δεύτερο βραβείο σήμερα. Για την ΔΕΜΟΥ, ο σημαντικότερος πυλώνας ανάπτυξης υπήρξε από την πρώτη μέρα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως εργαζόμενος, ο άνθρωπος ως ασθενής, ο άνθρωπος ως απλός πολίτης. Η ΔΕΜΟΥ απασχολεί σήμερα 850 εργαζομένους. Και να σημειωθεί από το 2011 που ξεκίνησε η κρίση, δεν έχει απολυθεί ούτε ένας. Αντίθετα, έχουμε προσλάβει και έχει αναπτυχθεί η εταιρεία πολύ παραπάνω από ότι το εκείνες τις μέρες. Το έργο μας είναι μεγάλο και έρχεται από πολύ παλιά, καθώς πάντα συνδράμουμε τους φορείς και τους οργανώσεις υγείας, αλλά και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σε αυτό το ταξίδι της κοινωνικής προσφοράς έχουμε γνωρίσει λόγους και οργανισμούς, αξιόλογους ανθρώπους, αξιόλογο έργο, ενώ στο πυρήνα της κοινωνικής ευαισθησίας της ΔΕΜΟΥ βρίσκεται και η θελοντική προσφορά των εργαζομένων μας. Έχουμε ιδρύσει Τράπεζα Αίματος, έχουμε ομάδα μαραθωνίου, έχουμε ομάδα θεάτρου για τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Ένα μεγάλο λοιπόν μπράβο σε αυτούς, στα τμήματα υγείας και ασφάλειας, στα τμήματα επικοινωνίας. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ίδια η παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΜΟΥ βρίσκεται πάνω και στην υπηρεσία του κάθε ασθενή.
Η εταιρεία μας πολύ συχνά έχει κλείσει γραμμές παραγωγής 15.000 φιαλιδίων την ώρα, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει μια μεμονωμένη παραγγελία για έναν ασθενή για 20 και 30 φιαλίδια, με ειδική βέβαια άδεια παραγωγής. Έτσι, αυτή η προσφορά μας είναι πιο σημαντική, γιατί μπόρεσε και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές σε πολύ κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δέμου. Κύριε Καρούτζο, θα δώσουμε μαζί και ένα βραβείο σε μια επιτυχημένη επικοινωνιακή καμπάνια φαρμακευτικής επιχείρησης στην κατηγορία επικοινωνία. Το βραβείο κερδίζει η Win Medical για το Sideral Sport. Η κυρία Μαρία Αντωνίου, Product Manager, παραλαμβάνει το βραβείο. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατηγορία τώρα καινοτομία στην υγεία. Πάμε στις βραβεύσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με την πολύ πολύ σημαντική κατηγορία της καινοτομίας. Οι καινοτόμες θεραπείες αποτελούν την ελπίδα αναμφισβήτητα βελτίωσης της ζωής ανθρώπων, ασθενών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον άνθρωπο που κυριολεκτικά διδάσκει την καινοτομία. Είναι ο καθηγητής Θεόδωρος Αρβανίτης, Professor of e-Health Innovation, Head of Research in the Institute of Digital Healthcare του Πανεπιστημίου Warwick στην Βρετανία. Ο κύριος Αρβανίτης είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής των Φετινών Βραβείων και είναι χαρά μας που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ στην απονομή των βραβείων για όλες αυτές τις καινοτομίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με τιμήσανε να είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής και να τους συγχαρώ θερμά για την εξαιρετική διοργάνωση και πάνω απ' όλα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες και πάνω απ' όλα τους βραβευμένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε κοντά μου να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά τα βραβεία μας. Μπρόνς βραβείο κερδίζει η Janssen Silag, φαρμακευτική για την καινοτόμο πρωτοβουλία προς όφελος των HIV οροθετικών ασθενών. Παραλαμβάνει η κυρία Σάντι Πιτεράκη και η κυρία Σιμίνα Ζαβιτσάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το bronze βραβείο θα πάμε στο silver βραβείο που κερδίζει, δεν θα πάμε μακριά, Novartis Ελλάς για την καινοτομία της θεραπείας με σεκουκινουμάμπι. Γιατρός θα φύγω από εδώ, είναι το μόνο σίγουρο. Παραλαμβάνει ο κύριος Αλέξανδρος Γιαλουρίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Gold βραβείο απονέμεται στην AbbVie Pharmaceuticals Bullman Laboratories AGPCC Ελλάς για το τεστ IBT-OC για την υποστήριξη ασθενών με ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσους του εντέρου. Παραλαμβάνει ο κύριος Άρης Παπαδάκος και ο κύριος Γιώργος Κορόλης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή για την τιμή που μας κάνει, μια τιμή που αφορά την καινοτομία. Η καινοτομία που κάνει την δουλειά μας λίγο πιο ενδιαφέρουσα, αλλά όταν η καινοτομία έχει τέτοια επίδραση στις ζωές των ασθενών, κάνει τη δουλειά μας και σημαντική. Και η καινοτομία που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων είναι μια διαχρονική δέσμευση της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie. Και μιλώντας για καινοτομία, έψαχνα να βρω έναν τρόπο για να παρουσιάσω το πρόγραμμα IBDoc. Σε συνεργασία με την BCC Ελλάς και την Bullman Laboratories από την Ελβετία, κάναμε κάτι το οποίο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των ασθενών. Να κάνουν κάποιες εξετάσεις μακριά από το νοσοκομείο μόνοι τους. Φανταστείτε λοιπόν αυτό εδώ το τάπερ να ταξιδεύει μέσα σε κτέλ, λεφορεία, μετρό, αυτοκίνητα, για να πάει το δείγμα του κάποιος στο νοσοκομείο. Πλέον χρειάζεται μόνο αυτό εδώ και ένα κινητό τηλέφωνο, άμα το βγάλω.
Αυτό ακριβώς κάνουμε στην ΑΠΒΗ. Καινοτομία κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κατηγορία τώρα αναβάθμιση ποιότητας ζωής, εκστρατεία ενημέρωσης, πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τα βραβεία στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, είτε πρόκειται για προγράμματα υποστήριξής τους, είτε για δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Παρακαλώ λοιπόν, θα το κάνω μόνη μου, με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη Μπαρδί, Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. Παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή για να ξεκινήσουμε την απονομή. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπρόνους βραβείο κερδίζει η Takeda Ελλάς για το πρόγραμμα In Their Shoes. Παραλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου το βραβείο. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαγεωργίου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Silver βραβείο κερδίζει η ΑΠΒΗ Pharmaceuticals για την ενημερωτική εκστρατεία «Τι σου δίνει χαρά». Παραλαμβάνουν η κυρία Μελίνα Θωμαίδου και η κυρία Ζέφη Φλαχοπιώτη. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη Silver βραβείο, το οποίο κερδίζει η Novo Nordisk Ελλάς για το Run to Change Diabetes. Παραλαμβάνουν η κυρία Μέρη Καραγεωργίου και ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, ελάτε. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να πω ότι στην Novo Nordisk η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε το διαβήτη. Και αν πριν από 94 χρόνια, όταν ξεκίνησε να υπάρχει εταιρεία, η ανάγκη ήταν να κρατηθούν στη ζωή τα άτομα με διαβήτη, σήμερα η ανάγκη είναι να ελεγχθεί η πανδημία του 21ου αιώνα. Στην Ελλάδα, κατά τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ίσως να είναι και πάνω από 1 εκατομμύριο οι συμπολίτες μας που πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη και δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη, αλλά και φυσικά για τον έλεγχο της ίδιας της ασθένειας. Γι' αυτό λοιπόν αναπτύξαμε την καμπάνια «Τρέχουμε να αλλάξουμε το διαβήτη», προσπαθώντας να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα προχωρήσουμε με το Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στην Novartis Ελλάς για το πρόγραμμα Next to Patient. Παραλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος και η κυρία Αθηνά Σουρλαντζή. Το χειροκρότημά σας παρακαλώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, η θεραπεία με secukinumab έχει βοηθήσει πολλούς Έλληνες ασθενείς να βελτιώσουν θεαματικά τη ζωή τους, να αλλάξουν τη ζωή τους, και ασθενείς που πάσχουν από ρευματολογικές και δερματολογικές παθήσεις. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχει καταφέρει και έχει δώσει απαντήσεις σε κάποια κενά που υπήρχαν όσον αφορά τις θεραπευτικές επιλογές που υπήρχαν. Ένα καινοτόμο, μάλλον η επιστημονική καινοτομία που έρχεται με την secukinumab, ενισχύεται με προγράμματα υποστήριξης ασθενών πρωτοποριακά που έχουν στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση ασθενών, αλλά επίσης και την υποστήριξή τους σε θέματα compliance και σε θέματα συμμόρφωσης όσον αφορά τη θεραπεία τους.
Καλησπέρα και από μένα. Θέτοντας ούτως ή άλλως Innovart σαν επίκεντρο στις δραστηριότητες που έχει τον ασθενή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι είναι πρωτοπόρο σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από αυτό, τα προγράμματα υποστήριξης είναι πάρα πολύ σημαντικά, καθώς βοηθούν στην καθημερινή ποιότητα ζωής των ασθενών και φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι βασικό όραμα και στόχος της Innovartis. Δεσμευόμαστε κι εμείς ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους ασθενείς σε καθημερινή βάση και στο μέλλον όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Μπαρδίση, ήταν εξαιρετικός συμπαρουσιαστής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στις επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτά τα βραβεία. Για τις πρώτες απονομές θα υποδεχθώ στη σκηνή τον κύριο Αντώνη Βουκλαρή, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ευρωκλινικής, χορηγού των βραβείων βεβαίως. Ξεκινάμε. Πάμε σιγά σιγά. Κατηγορία επιτυχημένο λανσάρισμα προϊόντος. Gold βραβείο απονέμεται. Στην ενόραση για το άπτημα mRNA test παραλαμβάνει η κυρία Μαρία Χαλάτση, Marketing Manager. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της εταιρείας ενόρασης. Εγώ ήθελα να σας πω ότι η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, μιας ομάδας που δούλεψε πολύ σκληρά, με πολύ πάθος και αφοσίως τον τελευταίο χρόνο. Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε στην Ελληνίδα γυναίκα τα υψηλότερα πρότυπα με τα προϊόντα που διαθέτουμε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Εναρμονιζόμενοι έτσι με τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος μας είναι η ιατρική ενημέρωση, η ενημέρωση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας, όμως επίσης η ευαισθητοποίηση της γυναίκας, η ενημέρωση της γυναίκας και πάνω απ' όλα η φροντίδα της υγείας της γυναίκας. Για το σκοπό αυτό έχουμε σχεδιάσει διάφορες δράσεις που θα δείτε σύντομα και έχουμε αναπτύξει. Μία από τις προσεχείς είναι η συμμετοχή μας στον αγώνα The Greece Race for Cure που γίνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρώτη ελληνική εφαρμογή για την υγεία της γυναίκας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στην κατηγορία επικοινωνία θα δώσουμε ένα ακόμη βραβείο, το οποίο απονέμεται στην Alcon Laboratories Hell Ελλάς και το ξανακερδίστε όραση παρόμοια με αυτή που είχατε σαν παιδιά. Παραλαμβάνει ο κύριος Στέλιος Τζουστάκης, Product Manager. Καλησπέρα σας. Φέτος η Alcon γιορτάζει τα 70 χρόνια παρουσίας στο χώρο παγκοσμίως. Η σημερινή διάκριση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μας να βελτιώσουμε την όραση και την ποιότητα ζωής των ασθενών μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα που διαθέτουμε στο χειρουργικό τομέα όσο και στον τομέα της φροντίδας των οφθαλμών. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες και την υπέροχη ομάδα μας που μας έδωσαν τη δυνατότητα με την εκστρατεία ξανακερδίστε όραση παρόμοια με αυτή που είχατε παιδιά να ενημερώσουμε το κοινό για τις σύγχρονες επιλογές χειρουργικής στην επέμβαση του καταράκτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Για να ολοκληρώσουμε τα βραβεία στις επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, να καλέσω στη σκηνή του διοικητή του νοσοκομείου Ελπής, τον κύριο Χρήστο Βαράκη. Είναι χαρά μας που είστε κοντά μας. Κύριε Βαράκη, θα επιβραβεύσουμε τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης ποιότητας ζωής των ασθενών, είτε πρόκειται για προγράμματα υποστήριξής τους, είτε για δράσεις ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη. Bronze βραβείο, λοιπόν, κερδίζει για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής μέσω προγραμμάτων υποστήριξης των ασθενών.
η Μαυρογέννης ΑΕ, για τη διαρκή υποστήριξη ασθενών μέσω του Δικτύου Επιστημονικών Συνεργατών της, παραλαμβάνει το βραβείο ο κ. Αναστάσιος Μαυρογέννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Συγχαρητήρια, κ. Μαυρογέννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε τώρα ένα silver βραβείο, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση ποιότητας ζωής μέσω καινοτομίας στην υγεία και κερδίζει η Helix Squared για την καινοτομία FemiSelf. Παραλαμβάνει ο κύριος Κυριάκος Χωματάς, Managing Director, και ο κύριος Ευστράτιος Φασούλης, Business Director. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σιγά σιγά σε ένα gold βραβείο. Το gold βραβείο της κατηγορίας απονέμεται στην 3M Ελλάς για το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδοντιάτρων σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς και εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας με στόχο τη βελτίωση των οδοντιατρικών πράξεων. Παραλαμβάνει ήδη ο κ. Ιων Βορεόπουλος, Country Leader. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτό εδώ το βραβείο και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη δέσμευση που έχουμε για το όραμα που έχουμε στην 3M, να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Ένα από αυτά εδώ τα προγράμματα που κάνουμε λοιπόν είναι το να επιμορφώνουμε τους οδοντιάτρους ούτως ώστε να φροντίσουμε να έχουμε όμορφα χαμόγελα εμείς και τα παιδιά μας για μια ζωή. Βλέποντας όλες αυτές εδώ τις δράσεις που βραβεύονται σήμερα το βράδυ, πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και νιώθω ότι πραγματικά υπάρχει ελπίδα για αυτόν εδώ τον τόπο, βλέποντας όλες αυτές εδώ τις πρωτοβουλίες, είτε από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε από ελληνικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης που ζούμε. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας κρατήσω μαζί μου για να πάμε στην κατηγορία Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες. Για τη δράση της λοιπόν στον τομέα της ενημέρωσης, προαγωγής της υγείας, το Gold βραβείο, κυρίες και κύριοι, απονέμεται στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας για το πρόγραμμα ελέγχου μετάλλαξη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 σε γυναίκες με διάγνωση πρωτοπαθούς καρκινώματος οωθικών, ελπίζω να το είπα σωστά, η κυρία Ζαχαρένια Σαριδάκη και ο κύριος Νικόλαος Τσουκαλάς, ογκολόγοι και παθολόγοι, παραλαμβάνουν το βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων των ογκολόγων στην Ελλάδα και των διοικητικών συμβουλίων, αισθανόμαστε περήφανοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει βοηθήσει πάνω από 700 γυναίκες με καρκίνο των οθικών και τις οικογένειές τους να λάβουν την πληροφόρηση που θέλουν, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση στην νόσο τους και σε μια περίοδο που η κοινωνία, το κράτος δεν μπορεί να δώσει ακόμα αυτή τη δυνατότητα. Δύο λόγια και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική αναγνώριση του έργου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, μίας μικρής αλλά μεγάλης έργο επιστημονικής εταιρείας, 300 ογκολόγων σε όλη την Ελλάδα. Το έργο συνεχίζεται, υπάρχει ανάλογη δράση για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο στους ασθενείς μας και στις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βραβείο σας μην ξεχάσετε. Και φτάσαμε σίως στην τελευταία κατηγορία βράβευσης για σήμερα, τα βραβεία e-health. Τα βραβεία αυτά έχουν στόχο να αναδείξουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και η βέλτιστη βεβαίως χρήση του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Θα καλέσω και πάλι στη σκηνή τον καθηγητή, τον κύριο Θεόδωρο Αρβανίτη, για να δώσουμε τα βραβεία σε αυτή την κατηγορία. Κατηγορία λοιπόν ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών. Το πρώτο βραβείο που θα δώσει ο κύριος Αρβανίτης είναι bronze και το κερδίζει η Graphy Media για το σύστημα αυτόματης online ενημέρωσης ασθενών για τα αποτελέσματα των ιατρικών τους εξετάσεων Health Mail. Σπύρος Κοκάλης, CEO, παραλαμβάνει το βραβείο.
Συγχαρητήρια, κύριε Κοκάλη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο. Bronze βραβείο κερδίζει η Nufio Communication Services για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης φαρμακοθεραπείας Take Care. Παραλαμβάνει το βραβείο η κυρία Σοφία Κούνουπα, Γενική Διευθύντρια, και ο κύριος Ανδρέας Λουκάκης, Web Services Director. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Silver βραβείο επίσης κερδίζει το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Διεύθυνση Πληροφορικής για το Go Live, πλατφόρμα δημοσίευσης των χρόνων αναμονής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Παραλαμβάνει ο κύριος Λάμπρος Δερμετζόγλου, κύριος Δημήτριος Ζεϊμπέκης, Μηχανική Πληροφορικής. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Silver βραβείο κερδίζει επίσης ο Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn και ΕΛΚΟ Δικολίτιδα Ελλάδος για την εφαρμογή IFNEAP. Παραλαμβάνει η κυρία Ουρανία Γιάννου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια, κυρία Γιάννου. Και πάμε τώρα στο Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών και ΦΥ Αθηνών και Γυναίκες στην Ογκολογία για το W4Life. Παραλαμβάνει η κυρία Ζωή Γραμματόγλου, πρόεδρος του Συλλόγου. Καλησπέρα, θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για το βραβείο. Το βραβείο αυτό έχει διπλή σημασία, γιατί νομίζω για πρώτη φορά οι γυναίκες στην Ογκολογία που είναι γιατροί και ο Σύλλογος Ασθενών ένωσαν τις δυνάμεις για να ανεβεί αυτή η πλατφόρμα, που είναι ένα πολύ καλό χρηστικό εργαλείο με πληροφορίες για τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο. Σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, έχει αναλάβει το κέφι να στηρίζει τις γυναίκες που είναι με μεταστατικό καρκίνο και ό,τι το επιστημονικό, οι γυναίκες στην Ογκολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε... Ευχαριστούμε και εμείς. Είμαστε, όπως είπαμε και πριν, εδώ για τους ασθενείς μας, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Και είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συνεργαζόμαστε με συλλόγους ασθενών σαν το κέφι για κάτι τόσο πρωτοπόρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ερβανίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Για τις απονομές, στη συνέχεια, καλώ στη σκηνή τον κύριο Νίκο Φαλδαμή, πρόεδρο του Hellenic Professional Informatics Society, τέος πρόεδρο και διοικητή του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική διάκριση να είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες, να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους πήραν κάποιο βραβείο. Θα μου επιτρέψετε να, λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας, να δώσω συγχαρητήρια στο νοσοκομείο Μευτήριο Έλενα Βενιζέλου για όλες αυτές τις πραγματικά διαδικασίες, τις δύσκολες που έγιναν προκειμένου να γίνει ένα νοσοκομείο φιλικό για τα βρέφη. Συγχαρητήρια, Έλενα Βενιζέλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε. Κατηγορία ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση υποστήριξη μονάδων υγείας. Bronze βραβείο κερδίζει ο ΤΕ Όμιλος Εταιριών και ο Όμιλος ΙΑΣΟ για την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποιημένης διαχείρισης φακέλων, περιστατικών και παραστατικών για τον Όμιλο ΙΑΣΟ, ΙΑΣΟ Digital Hospitals. Παραλαμβάνουν ο κύριος Αλέξανδρος Μπρέγιανης και ο κύριος Ιωάννης Ανδρούτσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Silver βραβείο για τη συνέχεια, κερδίζει
το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και η Cosmo One για το Care One, συνολική ηλεκτρονική διαχείριση ετοιμάτων προμηθειών. Η κυρία Ιωάννα Καραμήτρη και ο κύριος Χρήστος Καρακασίδης παραλαμβάνουν το βραβείο. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Και για να προχωρήσουμε στο Gold βραβείο, το οποίο απονέμεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Διεύθυνση Πληροφορικής για το Safe Blood. Το επόμενο βήμα στην ασφάλεια των μεταγγίσεων παραλαμβάνουν ο κύριος Δερμετζόγλου και ο κύριος Ζεϊμπέκης και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική αυτή διάκριση που απονείμαται στο νοσοκομείο. Εκ μέρους προφανώς του Τμήματος Πληροφορικής και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Θέλουμε να πούμε ότι το SafeBlood έρχεται να απαντήσει σε ένα διαρκές και επιτακτικό αίτημα για μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα των μεταγγίσεων. Είναι εμπνεύσεως σχεδιασμού και υλοποίησης του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Και σκοπός του βέβαια είναι να διασφαλίσει ότι ολόκληρη αλυσίδα από τη στιγμή της ηλεκτρονικής παραγγελίας για την χορήγηση του αίματος μέχρι και τη χορήγηση παρακλινίων στον ασθενή θα έχει πρακτικά μηδενική πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος. Τέλος, θα ήθελα να απονείμουμε ή μάλλον να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο στον Διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής, τον Γιώργο τον Ιακημίδη, ο οποίος δίνοντας τη δική του μάχη για τη ζωή δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και μας έχουν απομείνει δύο ακόμη βραβεία. Κλείνουμε λοιπόν σιγά σιγά με το βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξη του επαγγελματία υγείας». Μπρον βραβείο κερδίζει η M&MS για την υπηρεσία Digital Health Policy. Παραλαμβάνει το βραβείο ο κύριος Φιλίστορ Δεστεμπασίδης, Managing Director. Συγχαρητήρια, κύριε Δεστεμπασίδη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταίο, Silver βραβείο κερδίζει το δίκτυο συνεταιρισμένων φαρμακείων Green Pharmacy για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Ακαδημία Green Pharmacy. Παραλαμβάνει ο κύριος Μίλτος Αγιούμπ, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ, κύριε Φαλδαμή, θερμά. Τα λέμε ξανά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των Healthcare Business Awards 2017 του Health Daily της Μπούσιας Communications. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παραβρεθήκατε εδώ σήμερα, απόψε, και όλες βεβαίως τις εταιρείες που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε το μεγάλο χορηγό των βραβείων Vianex και τους χορηγούς Αφιντέα και Euroclinic. Η βραδιά δεν τελειώνει εδώ, γιατί ακολουθεί networking και κρασί στη βεράντα μας. Παρακαλώ πολύ τους παραλήπτες των βραβείων, ένα άτομο, το τονίζω, αναβραβείο, ένα άτομο, να ανέβετε στη σκηνή με τα βραβεία σας για την αναμνηστική φωτογραφία. Συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες που βραβεύτηκαν. Από εμένα, καλό σας βράδυ.